Η εκπομπή «Ταξιδεύοντας με το Θήμιο» σήμερα βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, τη Μόσχα. Γνωστή ως Ρωσική Ομοσπονδία, είναι μια χώρα που βρίσκεται στη Βόρεια Ευρασία. Πολίτευμά της είναι η Ομοσπονδιακή Ημιπροεδρική Δημοκρατία και αποτελείται από 85 ομοσπονδιακά κρατήδια. Από τα βορειοδυτικά ως τα νοτιοανατολικά, η Ρωσία μοιράζεται εδαφικά σύνορα με την Νορβηγία, την Φιλανδία, την Εστονία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Ουκρανία, την Γεωργία, την Αχπαζία, την Νότια Οσετία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, την Κίνα, τη Μογγολία και τη Βόρεια Κορέα. Στη θάλασσα είναι πλησίων της Ιαπωνίας και της Αμερικάνικης Πολιτείας της Αλάσκα. Αποτελεί το μεγαλύτερο κράτος του πλανήτη, καλύπτοντας πάνω από το 1/8 της παγκόσμιας κατοικήσιμης γης. Η Ρωσία είναι επίσης η ένατη σε πληθυσμό χώρα παγκοσμίως με πάνω από 143 εκατομμύρια κατοίκους. Πρωτεύουσα της χώρας, όπως είπαμε, είναι η Μόσχα. Η επίσημη γλώσσα είναι τα ρωσικά και νόμισμα το ρούβλι. Η Ρωσική Ομοσπονδία δημιουργήθηκε το 1991 και προήλθε από την αποδόμηση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Έκτοτε, το πολίτευμά της είναι Ομοσπονδιακή Ημιπροεδρική Δημοκρατία κατά το πρότυπο του δυτικού φιλελεύθερου μοντέλου. Το όνομα Ρωσία προέρχεται από τον λαό των Ρος, ενός μεσαιωνικού λαού, ο οποίος κατά τους ερευνητές είτε συγγένευε με τους σημερινούς Ρώσους ως Ανατολική Σλάβη, είτε συγγένευε με τους Βίκινγκς. Για να αποσαφινιστεί το κράτος που κατοικούσε αυτός ο λαός σε σχέση με άλλους λαούς, χρησιμοποιούμε τον όρο Ρος. Η περιοχή του κράτους των Ρος θεωρείται ότι κατοικήθηκε από τους Βάραγκες, συγγενή λαό των Βίκινγκς. Μια άλλη λατινική εκδοχή της προέλευσης του ονόματος Ρος ήταν το όνομα Ρουθινία, το οποίο είχε δοθεί από τους καθολικούς Ευρωπαίους στις νοτιοδυτικές περιοχές του κράτους αυτού.
Η ονομασία Ρωσία συναντάται για πρώτη φορά στα έργα περί της βασιλείου τάξεως και προς τον ίδιο Ιόν Ρωμανών του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου, ως η ελληνική ονομασία του κράτους των Ρώσ. Μη μου ζητάς να σε ξεχάσω, μη μου ζητάς. Πες μου μ' αυτά σου τα δυο σου τα χείλη. Πες μου αν μ' αγαπάς. Πες μου αν μ' αγαπάς. Δε σ' αλλάζω, δε σ' αλλάζω, αλλά δεν κοιτάζω, δεν σ' αλλάζω, δεν σ' αλλάζω, αλλά μάτια δεν κοιτάζω. Πες μου γιατί να με πληγώνεις, να φύγεις θες. Κάτι μου κρύβεις, κάτι μου κρύβεις. Πες το, για δεν το λες. Πες το, για δεν το λες. Δεν σ' αλλάζω, δεν σ' αλλάζω, αλλά μάτια δεν κοιτάζω. Δεν σ' αλλάζω, δεν σ' αλλάζω, αλλά μάτια δεν κοιτάζω. Δε φταίς εσύ, δε φταίς, το ξέρω, δε φταίς εσύ. Κακός ο κόσμος καλό δεν κάνει και μας ζηλεύει και μας μισεί και μας ζηλεύει και μας μισεί. Δε σ' αλλάζω, δε σ' αλλάζω, αλλά δεν κοιτάζω, δεν σ' αλλάζω, δεν σ' αλλάζω, αλλά μάτια δεν κοιτάζω. Η UNESCO έχει ανακηρύξει ολόκληρο το κέντρο και πολλά προάστια της ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ολόκληρη η πόλη αποκαλείται και πρωτεύουσα του Βορρά, όντας μια τεράστια ανοιχτή έκθεση μνημιακής, διακοσμητικής και χρηστικής αρχιτεκτονικής, γεμάτη μεγαλοπρεπή και μη κτίρια με εξαιρετικές λεπτομέρειες, κήπους και πάρκα, πλατείες, λεωφόρους, σκαλιστές γέφυρες, αγάλματα και μνημεία. Για το λόγο αυτό συχνά αποκαλείται ανοιχτό μουσείο του μπαρόκ και του νεοκλασικισμού. Ακόμα πιο ξεχωριστή κάνουν την πόλη ο Νέβας και τα πολυάριθμα κανάλια που τη διαραίουν, δίνοντάς της το προσωνύμιο Βενετία του Βορρά. Η πόλη των 300 γεφυρών, αν και στην πραγματικότητα έχει πάνω από 800. Χαρακτηριστικό της πόλης είναι οι λευκές νύχτες του Ιουνίου, που ο ουρανός φαίνεται να μη σκοτεινιάζει ποτέ τις νύχτες εκείνες, φαινόμενο που οφείλεται στη θέση της Αγίας Πετρούπολης κοντά στον Αρκτικό κύκλο. Πια καπίτανε σκούμπαγου, μάλι πια καπίτανε σκούμπαγου. Τα φτυρούδια σπαγουμένα, μάλι τα φτυρούδια σπαγουμένα. Τσακουμένα, μάλι τα νυχούδια τσακουμένα. Κοίτω δυο παρακαλούσι, μάλι κοίτω δυο παρακαλούσι.
στάξει μάλι κύριο βρέξει, κύριο με στάξει. Να αναλύσουν τα αυτηρούδια μάλι, να αναλύσουν τα αυτηρούδια. Ξητσάκος τα νυχούδια μάλι, να ξητσάκος τα νυχούδια. Να πιτάξω κι να πάω μάλι, να πιτάξω κι να πάω. Ακριβώς πίσω μας είναι η Κόκκινη Πλατεία. Η Κόκκινη Πλατεία είναι μια αστική πλατεία πόλεως στη Μόσχα. Η πλατεία χωρίζει το Κρεμλίνο, την πρώην Βασιλική Ακρόπολη και τη σημερινή επίσημη κατοικία του Προέδρου της Ρωσίας από μια ιστορική συνοικία γνωστή ως Κιτάι Γκόροντ, καθώς οι κύριες οδοί της Μόσχας ξεκινούν από εδώ προς όλες τις κατευθύνσεις, οι οποίες μετά γίνονται μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι έξω από την πόλη. Η Κόκκινη Πλατεία θεωρείται συχνά ως η κεντρική πλατεία της Μόσχας και όλης της Ρωσίας. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας για την Αγία Πετρούπολη. Κουνούδα
μεριτήτα του. Δεν μπορώ μάνα, δεν μπορώ, μη πόνο τα κοκάλα. Δεν μπορώ μάνα, δεν μπορώ, μη πόνο τα κοκάλα. Δεν μπορώ μάνα, δεν μπορώ, μη πόνο τα κοκάλα. Δεν μπορώ μάνα, δεν μπορώ, μη πόνο τα κοκάλα. Ο παλαμάνα μου παλά για ένα νικί τα κοκάλα. Ο παλαμάνα μου παλά για ένα νικί τα κοκάλα. Κάνω πιθύρο να φιλώ τη χέρα σου και τη θυγατέρα σου. Δυο φορές τη χέρα σου, τρεις τη θυγατέρα σου. Ύστερα από 4,5 ώρες περίπου διαδρομής με το τρένο από τη Μόσχα, φτάσαμε στην Αγία Πετρούπολη ή, αν θέλετε, στην πόλη του Αγίου Πέτρου. Η πόλη του Αγίου Πέτρου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και πολιτιστική πρωτεύουσα της Ρωσίας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αποτελεί ομοσπονδιακή πόλη και μία από τις 85 ομοσπονδιακές ενότητες στις οποίες διαιρείται διοικητικά η χώρα. Βρίσκεται στην βορειοδυτική Ρωσία και πολύ κοντά στα σύνορα με τη Φιλανδία, στο σημείο που ο ποταμός Νέβας εκβάλλει στην Βαλτική θάλασσα. Είναι κτισμένη επάνω σε σύμπλεγμα μικρών νησιών, τα οποία χωρίζονται από φυσικά και τεχνητά κανάλια και συγκοινωνούν μεταξύ τους με γέφυρες. Τα αδερφιά δε, τα αδερφιά δεν πονιούνται. Τα αδερφιά σκίζουν τα βουμά, τα αδερφιά σκίζουν τα βουμά. Και δεν τεράξε, και δεν τεράξε ριζώνω. Στον κόσμο ξακουσμένη. Τη φθόναγε η γειτονιά, τη φθόναγε η γειτονιά. Τη ζήλευε, τη ζήλευε η χώρα. Πάει για μας
και πάει για να την πάρει. Ανοίξε κορίμα, ανοίξε, ανοίξε κορίμα, ανοίξε. Τιμάσου να σε πάρω. Άσε με χαρέ, άσε με, σήμερα μη με παίρνεις. Ταχιά Σαββατόν αλούστο, ταχιά Σαββατόν αλούστο, την Κυριακή να αλλάξω. Έρχομαι μοναχή μου. Απ' τα μαλλιά την αρπάξε, απ' τα μαλλιά την αρπάξε. Η κορίσκους, η κορίσκους και κλαίει. Απ' τις ψηλές τραχούλες το χαρό κυνηγήσανε, το χαρό κυνηγήσανε, την κόρη φτερώσαν. Με βάση την ρωσική κρατική οργάνωση, είναι διοικητικό κέντρο του Βορειοδυτικού Ομοσπονδιακού Διαμερίσματος και έδρα του Στόλου της Βαλτικής. Ιδρύθηκε από τον Τσάρο Πέτρο I το 1703 ως το παράθυρο της Ρωσίας στην Ευρώπη. 9 χρόνια αργότερα και μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 ήταν πρωτεύουσα του Αχανούς κράτους. Σήμερα αριθμεί σχεδόν 5 εκατομμύρια κατοίκους και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας μετά την πρωτεύουσα Μόσχα. Ήταν Σαββατοβράδο, πουλάχε να την είδω. Ήταν Σαββατοβράδο που την πρώτο είδα. Έφερε με κρύο νερό και της γύρεψα να πιω. Έφερε με κρύο νερό και της γύρεψα να πιω. Λίγε ρήθρα κοντήσα, με κάνες καρόστησα. Με κάνες καρόστησα, λίγε ρήθρα κοντήσα. Τέτοια νιάτα κι όμορφα δεν είδα αλλού τη σύπα. Κίνη δε μου μίλησε, ντράπη και κοκκίνησε. Κίνη δε μου μίλησε, ντράπη και κοκκίνησε.
τρακώτησα, με κάνες καρόστησα. Λίγε ρήθρα κότησα, με κάνες καρόστησα. Τα κι ομορφιά, τα χιόλα τέρια στα χίλια κερασένια. Μαύρα μάτια σαν ελιά και όλο ξαν τα μαλλιά. Μαύρα μάτια σαν ελιά και όλο ξαν τα μαλλιά. Η γέρη θρακιώτησα, με κάνες κι αρρώστησα. Με κάνες κι αρρώστησα, η γέρη θρακιώτησα. Το όνομα της πόλης παρακολουθεί τις κατά καιρούς πολιτικές εξελίξεις. Ιδρύθηκε ως Πέτεμπουργκ, δηλαδή Πετρούπολη. Όμως το 1914 μετονομάστηκε σε Πετρογκράντ, διότι το Πέτεμπουργκ θύμιζε γερμανικά και οι Γερμανοί ήταν τότε αντίπαλοι των Ρώσων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το θάνατο του Βλαντίμιρ Λένιν και έως το 1991 ονομαζόταν Λένιγκρατ. Μόλον ότι η πόλη έπαψε να ονομάζεται Λένιγκρατ μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, το όνομα αυτό διατηρήθηκε στην ονομασία του Όμπλαστ Λένιγκρατ, της Ομοσπονδιακής Ενότητας που περιβάλλει την πόλη. Μείνετε μαζί μας για να απολαύσουμε μαζί τις ομορφιές της Αγίας Πετρούπολης και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε πολύ όμορφα. Φσιόσεβο χαρόσεβα! Όλη νύχτα με καμάτι έχεις κρυβάτι. Καμάτι έχεις κρυβάτι και την πέτρα μαξιλάρι. Ξυλάρι σκίσε αγόρι μου το νυράντζι. Σκίσε αγόρι μου το νυράντζι για να δυο την κόρη μέσα. Μέσα πως αν της πως λουλουδιάζει. Πως αν της πως λουλουδιάζει, πως κίτρινο μαραγκιάζει. Μαϊ τα παλικάρια. Κοίτω μαϊ τα παλικάρια, κοίτω θερώ τα κορίτσια. Βρισκόμαστε στην Αγία Πετρούπολη, την κρύα Αγία Πετρούπολη, τη βροχερή, και κοντά μας έχουμε τον αγαπητό Μαρίνο, ο οποίος τουρίστας και αυτός εδώ τον συναντήσαμε στους δρόμους της Αγίας Πετρούπολης, να μας πει λίγο δύο λόγια και τις εντυπώσεις του για την Αγία Πετρούπολη. Αγαπητέ Μαρίνο. Αγία Πετρούπολη λοιπόν, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ρωσίας, μια μεγάλη παλιά πρωτεύουσα, η οποία έχει επιδείξει πάρα πολλά αξιοθέατα και συναρπάζει με τις ομορφιές και τα επιβλητικά κτίρια, τα μνημεία όλων των εποχών της Τσαρικής Ρωσίας, αλλά και της Ρωσίας των 70
ετών του σταλινικού καθεστώτος, αλλά και την μοντέρνα Ρωσία που δημιουργήθηκε μετά τη δεκαετία του 1990. Τι έκανε τον αγαπητό Μαρίνο να έρθει εδώ να επισκεφθεί τη Ρωσία? Οι λόγοι είναι πολιτιστικοί και αυτή η βαθιά σχέση που ενώνει τους Έλληνες με τους Ρώσους είναι βαθιά ιστορική πολιτιστική σχέση. Ήθελα λοιπόν να δω την υπερδύναμη, μια παγκόσμια δύναμη, μια δύναμη του πολιτισμού, της οικονομίας, του εμπορίου. Σου άρεσε? Και της ομορφιάς. Ωραία, να είσαι καλά αγαπητέ Μαρίνο. Καλή συνέχεια και ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστώ και εγώ. Ο αγαπητός Δημήτρης, το συναντήσαμε και αυτόν στους δρόμους της Αγίας Πετρούπολης. Αγαπητέ Δημήτρη, από πού είσαι καταρχήν? Ο Ρόκας του Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη λοιπόν, Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Τι είναι αυτό που σε έκανε να έρθεις εδώ στη Ρωσία όταν το ανακοίνωσαν οι γονείς σου, μάλλον, πώς σου φάνηκε? Ήταν τελείως ξαφνικό βασικά. Είχαν κανονίσει να έρθουν πρώτα αυτοί και μου το ανακοίνωσαν πρωταπριλιά και ήταν κάπως πολύ περίεργο για μένα. Σαν ψέμα. Ναι, αυτό ακριβώς. Περίμενα ότι θα είναι καμιά πλάκα. Αλλά τελικά να είμαι. Ωραία. Και πες μου τι σε εντυπωσίασε εδώ στους δρόμους της Αγίας Πετρούπολης. Εντάξει, και γενικά στη Ρωσία. Καταπληκτική αρχιτεκτονική αρχικά, της εποχής των τσάρων βέβαια. Πολλά ωραία κτίρια, πολλά ωραία κορίτσια. Όπα! Αυτό το διαπιστώσαμε κι εμείς. Εντάξει, ναι. Επειδή σε βλέπω είσαι λίγο ανήσυχος, βλέπεις τα κορίτσια στους δρόμους, είσαι ελεύθερος από μένα, λοιπόν, στο καλό. Ρωσίτσα, καραγιόζα μπίλεκα, καραγιόζα μπίλεκα, έχω άντρα στα ξένα. Έχω άντρα στα ξένα, τώρα 12 χρόνια, τώρα 12 χρόνια, μαύρη γραφή μου γραφή. Μαύρη γράφει, μου γράφει, γράφει για λαραμπόνιαστη, γράφει για λαραμπόνιαστη, γράφει για λαπάντρευτη. Σοφία. Και αυτή λοιπόν μαζί με τον Δημήτρη, αδερφάκια, πες μου και από πού είσαι? Από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, ωραίο καστρο νομίζω. Βεβαίως, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι, μπράβο.
Εσύ, πες μου πώς σου φάνηκε όταν σου ανακοίνωσαν οι γονείς σου ότι θα έρθείτε εδώ στη Ρωσία. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα, μου άρεσε πολύ. Γνωρίσαμε, γιατί ήθελα από την αρχή να γνωρίσω ένα νέο πολιτισμό, διαφορετική κουλτούρα. Και προφανώς η Ρωσία έχει προσφέρει πολλά πράγματα και στη λογοτεχνία, στην ποιήση. Ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Από τα μουσεία, γενικά όλα αυτά που έτυχε να δεις, ενθουσιάστηκες ή τι είναι αυτό που σε έκανε να πεις ότι μου άρεσε πάρα πολύ? Πολύς πλούτος στην εποχή των τζάρων και κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν έχουμε ξαναδεί παλάτια τόσο μεγάλα, όμορφα, γεμάτα. Ναι, εντυπωσιάστηκες. Εντυπωσιάστηκαν. Πώς ήταν τότε οι τσαρίνες, λοιπόν. Βεβαίως. Θα ήθελες να ήσουν σε εκείνη την εποχή και μάλιστα μια τσαρίνα. Θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να έχω ζήσει εκεί ανάμεσά τους. Να είχα κάνει μια βόλτα ανάμεσα στους τσάρους και τις τσαρίνες. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να μην το ένιωσες αυτό εκείνη την εποχή, αλλά το ζεις όμως με τη σημερινή εκδρομή, έτσι. Να ζωντανεύει ανάμεσά μας εκείνη η εποχή. Ωραία, λοιπόν, να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια στο ταξίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θύμιο, τι ευχάριστη έκπληξη να σε πετύχουμε εδώ. Έκπληξη, Έκπληξη, γιατί σε βλέπουμε. Στην τηλεόραση, έτυχε. Λοιπόν, το περίμενες ότι θα ανταμωθούμε εδώ στην Αγία Πετρούπολη? Δεν το περίμενα. Να σου πω την αλήθεια, σε βλέπαμε σε διάφορα ταξίδια. Σε διάφορα μέρη, χαιρόμαστε που σε βλέπουμε. Λοιπόν, η αγαπητή Χαρά, την συναντήσαμε εδώ στην Πετρούπολη. Λοιπόν, πες μας τις εντυπώσεις σου. Στην Πετρούπολη ήρθαμε αφού περάσαμε από τη Μόσχα. Αυτό που έχω να πω ότι μαγεύτηκα. Μαγεύτηκα. Η Μόσχα ήταν υπέροχη όμως, έτσι. Ωραία, ήταν υπέροχη και την πετύχαμε και με πιο ωραίο καιρό, ηλιόλουστη. Ενώ την Πετρούπολη την πετύχαμε και με κρύο και λίγο χιονάκι. Αλλά μου λέγανε ότι είναι πραγματικά από τις πιο όμορφες πόλεις και μόλον ότι έχω γυρίσει σε πολλά μέρη στην Ευρώπη, εγώ γοητεύτηκα την Πετρούπολη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πόσο πήρατε απόφαση έτσι για να έρθετε στη Ρωσία? Η απόφαση ήταν επειδή έχουν προηγηθεί αρκετά μέρη έτσι, της Ευρώπης, θέλαμε έναν διαφορετικό πολιτισμό, άλλη νοοτροπία. Ακούγαμε και διάφορα για αυτή την εποχή και τον Τζάρον και τον Σοβιέτ μετά και θέλαμε να γνωρίσουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε το πετύχαμε. Και νομίζω ήταν διαφορετικό, με ωραία καφέ, με ωραίο κόσμο. Ωραίο μέρος. Πολύ ωραίο μέρος. Λοιπόν, εμείς θα περιπλανηθούμε στη συνέχεια στην εποχή των Τζάρων, έτσι για να γεμίσουμε ακόμη περισσότερο με ομορφιές. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Καλή μας συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Εδώ από την Αγία Πετρούπολη. Γεια σου, Ελλάδα! Γεια σου, Ελλάδα!
Με τα χαρά, με τα χαρά σου γιώκα μου, με τα χαρά σου γιώκα μου, να πάρω και τη ρόκα μου. Παίρνει τη ρόκα, παίρνει τη ρόκα της και πάει, παίρνει τη ρόκα της και πάει, βρίσκει την κόρη να κοιτάει. Καλημέρι, καλημέρι σου λιγέρι, καλημέρι σου λιγέρι, καλό στη μάνα τη χρυσή. Κόρη μου γιο, κόρη μου γιος μου σ' αγαπή, κόρη μου γιος μου σ' αγαπή, κι αν τρέπει την να σ' υποπή. Κι αν μ' αγαπάει, κι αν μ' αγαπάει, κι αν ντρεπηθεί, κι αν μ' αγαπάει, κι αν ντρεπηθεί, στο σπίτι μας για τερχηθεί. Πες του για να, πες του για να'ρθει το πρωί, πες του για να'ρθει το πρωί, να πιούμε τον καφέ μαζί. Σμπρωτή
την αγάπη. Πως εγώ παντρεύτηκα, πως εγώ παντρεύτηκα. Σμαγίσα στην κόρη, σμαγίσα στην κόρη, μαγέ. Μαγεύει τα καράβια, μαγείψαν κι μένα, μαγείψαν κι σαν πω για να έρθω, μη πιάνουν μπορές κι βροχές, σαν πω για να ξεκινάει στα γνωστό να πάει, με ελπιδάζει για καινούργια γη. Η τσιγκάνη παν και τα πουλιά μαζί σε καινούργια γη. Πάρετε και εμένα με τραγούδια και βιολιά, αναβώντας φωτιά. Όλοι τραγουδούνε χωρίς εμένα. Ο
φως του ήλιου φεύγουν, φτερουγίζει η ψυχή κι όλο δρόμο δρόμο παίρνουν. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει η γη να τους δέχει. Συμφορές δέχονται πόλες, πως κρατάει ελπίδα να χάνει μια πατρίδα. Τον Ιάκωβο όλοι προσκυνούν για την οπρόστατης και τον αγαπούν. Με το φως του ήλιου φεύγουν, φτερουγίζει η ψυχή κι όλο δρόμο δρόμο παίρνουν. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει η γη να τους δέχει. Εγώ ζωρέ, εγώ ζωρέ, έρχοντα σε πομολή. Εγώ ζωρέ, εγώ ζωρέ, Γιώργε Βγάμιε, Άγια Νίσσα μου. Μαντρεπομένα σου το πω,
μ' αντρέπομαι να σου το πω, τρελαίνομαι για σένα. Φίλοι μου, το ταξίδι μας στη Ρωσία κάπου εδώ τελείωσε. Από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, γεια και χαρά σας, ως την επόμενη φορά σε καινούργια μέρη. Γεια σας! Σ' αγαπώ για τις ωραίες. Σ' αγαπώ για τις ωραίες. Σ' αγαπώ γιατί είστε εσείς.